Έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Τσαλόπουλο, βασικό χορηγό της γενικής ομάδας handball. Αυτή είναι η αφορμή για να μιλήσουμε, αλλά εντάξει, έχει περάσει από όλες τις ομάδες και ο Τσαλόπουλος δεν ενισχύει μόνο την γυναική ομάδα handball, ενισχύει και την ομάδα του μπάσκετ, έχει δώσει το όνομα της εταιρείας του και στο βόλεϊ στο παρελθόν με πολλές επιτυχίες. Καλησπέρα κύριε Τσαλόπουλε, καλημέρα μάλλον, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα επίσης. Καλημέρα επίσης. Είστε καλά? Αρκετά καλά. Πάντως για την ομάδα handball δεν έχει μείνει κάτι παραπάνω για να πάρετε, για να γίνετε λίγο καλύτερα, αν το πάρουμε αθλητικά και μόνο. Πρέπει τώρα να δει λίγο την Ευρώπη, πώς θα μπορέσει να προχωρήσει λίγο περισσότερο, να καθιερωθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ομάδα. Ναι. Είναι το μεγάλο στοίχημα, κύριε Τσαλόπουλε. Ναι, γιατί πλέον, εντάξει, στην Ελλάδα πλέον δεν χτυπιέται αυτή η ομάδα, παρόλο που πιστεύω στην επόμενη χρονιά με την άνοδο και τη ΑΕΚ, αλλά και με την βοήθεια που έχουν πάρει οι μικρές οι ομάδες ή μέχρι τώρα μικρές ομάδες από το στοίχημα, πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο δυνατό στην επόμενη χρονιά. Γενικότερα, κύριε Τσαλόπουλε, ο ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα έχει συμπαρασύρει ομάδες να ενισχυθούν και να κάνουν καλύτερη πορεία, έτσι δεν είναι? Εδώ υπήρξαν και εξαγορές ομάδων από τον Ολυμπιακό για να μπορέσει να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ, διότι δεν είναι και εύκολο πράγμα να δημιουργήσεις μια ομάδα από το μηδέν. Mm-hmm. Συνηθίζεται η επιτυχία? Ήθελα να, ή μάλλον να το πω καλύτερα, μετριάζεται η χαρά κάθε φορά, γιατί είναι τέσσερα συνεχόμενα double, είναι μεγάλη υπόθεση. Ή είναι η ίδια η χαρά όπως και το πρώτο double, κύριε Τσαλόπουλε, για εσάς και τα κορίτσια και όλους όσους είναι και ακόμα ομάδα. Μεγαλύτερη, μπορώ να πω, γιατί βλέπεις ότι η ομάδα προχωράει, ότι η ομάδα γίνεται καθεστώς, ότι γίνεται μεγάλη ομάδα. Είναι σημαντική η επιτυχία, γιατί και το πέμπτο και το καλό θα είναι να έρθει. Μάλιστα, μάλιστα. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, γιατί ο ΠΑΟΚ χτίζει στο γυναικείο handball μια αυτοκρατορία. Ξέρω ότι σας κάνει υπερήφανο και εσάς και όλους όσοι ασχολούνται με την ομάδα. Μια αναφορά στον μπάσκετ, στους παίκτες και στους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα, το Δημήτρη, τον Χασεκίδη, το προπονητικό team και όλοι αυτοί που είναι καθημερινά δίπλα στην ομάδα. Εμείς, σωστό, είμαστε από πίσω οι υποστηρικτές. Καμία ομάδα δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ή κύπελο ή να πρωταγωνιστεί χωρίς από πίσω να υπάρχει αιμοδότηση. Ο κύριος αιματοδότης είναι ο ΑΣΥΓΜΑ, Θανάσης Κατσαρή, ναι, ναι. Ο πρόεδρος των προέδρων που λέω εγώ, που αγαπάει το γυναικείο handball, όλοι είμαστε από πίσω, όλοι βοηθάμε. Ωραία, ωραία. Τα υπόλοιπα τμήματα που ξέρω ότι τα αγαπάτε πολύ, το ξέρουμε όλοι. Ένα σχόλιο και για το μπάσκετ και για το βόλεϊ. Εντάξει, υπήρχε μια ατυχία, ήταν πολύ διόμορφη η φετινή η χρονιά με τον κορονοϊό, με τραυματισμούς, ειδικά το μπάσκετ υπήρξαν αλλαγές, τραυματισμοί, αλλαγές παικτών. Ήταν πολύ διόρυθμη η ομάδα η χρονιά, οπότε ας ελπίζουμε για το καλύτερο. Προσπαθεί και ο πρόεδρος ο Χατζόπουλος, προσπαθεί να καλύψει τα ελλείμματα που υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ σοβαρή και αυτή η προσπάθεια, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να απελευθερωθεί. Μην ξεχνάτε ότι στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ άρχισε να γίνεται μεγάλος από τη στιγμή που φύγαν τα χρέη από πάνω του,
με την μεγάλη συνεισφορά του Προέδρου του Ιβάν Σαββίδη. Το ίδιο πιστεύω και στο μπάσκετ, όταν απελευθερωθεί από τα χρέη του, τότε θα μπορέσει να δείξει την πραγματική του δυνατότητα. Η ομάδα βόλεϊ ανδρών, κύριε Τσαλόπουλε, με βάση και αυτό που είδαμε στο κύπελλο Ελλάδος, στο Final Four της Γλυφάδας, και έχει δύο μεγάλα παιχνίδια μπροστά της με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, μπορεί να το γυρίσει και να ξαναμπεί στη μάχη του τίτλου, ανεξάρτητα αν το κερδίσει ή όχι? Σας το ρωτάω γιατί ξέρετε και από βόλεϊ, το αγαπάτε. Μπορείτε να καταλάβετε. Σαφώς και μπορεί να το, 10 πράγματα παραπάνω. Να το γυρίσει, διότι αυτά τα τρία αποτελέσματα τα οποία ήταν λίγο δυνηρά προήλθαν εξαιτίας πάλι αυτού του γεγονότος, του κορονοϊού και κάποιων τραυματισμών. Εκεί αυτοί είναι αστάθμητοι παράγοντες, δεν μπορείς να τους προβλέψεις, αλλά τώρα που η ομάδα ξαναβρήκε την ηρεμία της, κατέκτησε το κύπελο και θα χτυπήσει, πάω είναι, είσαι, θα χτυπήσει και πάλι το πρωτάθλημα. Πιστεύω έχει τις δυνατότητες, ο Γιάννης ο Καλμαζίδης κάνει μια καλή δουλειά και να πετάξω και ένα καρπί. Χαίρομαι που μετά από 3 αποτυχίες δεν αποχώρησε. Γιατί υπήρχε θέμα αποχώρησης? Αφήστε το τώρα, στο ξεπεράσουμε. Ό,τι ήταν από το είπα. Ότι δεν υπήρχε, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε. Έρχομαι στο παρελθόν. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Όσοι ξέρουμε την ιστορία καταλαβαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει, αποδείχθηκε ότι η εμπιστοσύνη που έδειξε ο ΠΑΟΚ στο πρόσωπό του σε 3 δύσκολες εβδομάδες δικαιώθηκε. Έφερε το αυτό. Κύπελο. Έφερε ναι, το αυτό. Κύπελο. Ναι. Έφερε το κύπελο. Δεν είναι, δεν μπορούμε έφερε. Σε κάθε αποτυχία, σε κάποια ομάδα είναι, μεγάλος είναι ο χρόνος δράσης της ομάδος, 8 με 10 μήνες. Θα έχει και ατυχίες, δεν μπορούν να είναι όλα ρόδινα, όλα καλά. Θα υπάρξουν και ατυχίες, θα υπάρξουν και αρνητικά αποτελέσματα, αλλά η πίστη δεν πρέπει να χάνεται. Εκεί θα επιμείνουμε εκεί και θα, τελικά θα έρθουν τα αποτελέσματα. Και όπως ήρθαν με το κύπελλο στη Γλυφάδα. Ναι, ξεκάθαρο, ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Πάμε τώρα και στην κορονίδα του ασπρόμαυρου οργανισμού, το ποδόσφαιρο, το οποίο την Πέμπτη, ξέρω να πω ότι έχει ένα ραντεβού με την ιστορία. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Όντως έχει ένα ραντεβού με την ιστορία και ο καθένας πρέπει να πράξει αυτά που του ανήκουν. Οι παίκτες πιστεύω μαζί με το προπονητικό team θα κάνουν το καθήκον τους και για μένα το πιο σημαντικό και το πρώτιστο είναι ο κόσμος να ασχοληθεί μόνο με τα δικά του θέματα, να ενισχύσει την ομάδα με τις φωνές τους, με την παρουσία τους, με το κλίμα που θα δημιουργηθεί μέσα στη Τούμπα και όχι άλλες ακρότητες, όχι ότι μας περιμένουν στη γωνία εχθροί και φίλοι. Κύριε Τσαρόπουλε, εσείς το γεγονός ότι η UEFA δεν τιμωρεί τη Μαρσέη, η οποία έχει διαδοχικά έτσι περιστατικά βίας και μεγάλης βίας κιόλας, είτε παίζει με ελβετική ομάδα, είτε με ομάδα από την Τουρκία, είτε με ομάδα από το Καζακστάν. Πώς το αντιλαμβάνεστε, σαν παρατηρητής, σαν φίλαθλος, έχετε κάποια εξήγηση? Ότι, το έχουμε αναλύσει πολύ με το Κώστα, να ψάχνουμε και εμείς να βρούμε. Παιδιά και από παιδιά. Και φαντάζομαι ότι δύσκολα θα χαριστεί η UEFA στον ΠΑΟΚ, δεν είναι, για να το συνεχίσουμε αυτό που λέτε? Μάλλον δεν είμαστε εμείς στα παιδιά. Μάλλον στα αποπέδια είμαστε. Σίγουρα εμείς είμαστε στα αποπέδια ανήκουμε. Δηλαδή άμα τύχει κάτι, άμα γίνει κάτι, σίγουρα θα την πληρώσουμε. Συμφωνώ απόλυτα ότι αυτό που ο ΠΑΟΚ πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του είναι τα λεπτά, τα αγωνιστικά λεπτά. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Τίποτα άλλο. Ο κόσμος με τη φωνή του να στηρίξει την ομάδα, να δημιουργήσει ψυχολογικό πρόβλημα στον αντίπαλο και να στηρίξει την ομάδα με τον τρόπο που ξέρει και που το έχει κάνει επανειλημμένος και από εκεί και πέρα ό,τι είναι να έρθει θα έρθει.
είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα κάνει το καθήκον της, θα παίξει το παιχνίδι της, θα προσπαθήσει και στο τέλος θα βγάλουμε το λογαριασμό. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Τσαλόπουλε. Να πω συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και σε όλους όσοι στηρίζουν τα τμήματα του ΠΑΟΚ και στους προπονητές και στους αθλητές και τα επόμενα χρόνια να είναι ίδια με τα φετινά, με το φετινό χρόνο και με τα προηγούμενα. Και με μια ευρωπαϊκή διάκριση. Και καλύτερα, ότι θέλουν... και καλύτερα. Και καλύτερα. Και καλύτερα. Και καλύτερα. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.